Είναι πολύ σπάνιο κάποιος, παραδείγματος χάρη, να σε πιάσει από το λαιμό με ίσια χέρια εδώ. Εξαιρετικά σπάνιο αυτό το πράγμα. Δεν το έχω δει ποτέ. Μόνο σε προπονήσεις. Άλλο ένα ακόμα πιο σπάνιο, που δεν το έχω δει ποτέ και ούτε πρόκειται να το δω ποτέ, φαντάζομαι, να σε πιάνει κάποιος εκεί. Τόσο αν θες να σου κάνει μασάζ. Πώς γίνονται πραγματικές επιθέσεις στον λαιμό? Αυτό που θέλει να περάσει ο άλλος είναι την απειλή. Δεν μπορείς να απειλείς έναν άνθρωπο να μας στέκεις εδώ. Πώς τον απειλείς τον άνθρωπο? Okay. Συνήθως τον πιάνεις από πολύ κοντά και θες τη φάτσα σου. Χειροτερεύει το πράγμα όταν ο άλλος είναι στον τοίχο με την πλάτη του. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι αυτός είναι ένας τοίχος και έχουμε τώρα και τον σφόγο πάνω στον τοίχο. Αυτό είναι πολύ πιο εφικτό σαν μια επίθεση απειλής. Και συνήθως είναι πολύ βρυσίδι. Okay, γιατί οι επιθέσεις δεν είναι μόνο σωματικές, είναι και λεκτικές, είναι και ψυχολογικές. Πανικοβάλλεσαι μόνο με τα λόγια του και όχι με τις πράξεις του. Και αυτά που πραγματικά έχουν κίνδυνο δεν είναι τα λόγια του, είναι οι πράξεις του. Γι' αυτό και εμείς εκπαιδευόμαστε να αγνοούμε τα λόγια του άλλου και να παρακολουθούμε τι κάνει. 200 χρόνια και μελέτης σε στρατιωτικό επίπεδο, δηλαδή από ανθρώπους επιστήμονες, έχουν αποδείξει ότι την στιγμή που εσύ έχεις την αίσθηση του φόβου και του πανικού ή τουλάχιστον της πολύ μεγάλης ψυχολογικής πίεσης, όλες οι σύνθετες κινήσεις ειδικά και οι λεπτές μηχανικές κινήσεις φεύγουν από το παράθυρο. Το μόνο που μένει είναι οι βαριές μηχανικές κινήσεις. Βαριά μηχανική κίνηση, στην ουσία τι είναι? Χοντροκομμένα πράγματα. Εάν μπούμε στη διαδικασία ότι πρέπει να του στρίψω το δαχτυλάκι για να γυρίσω το δαχτυλό του και μετά να του πιάσω τον αγκώνα και να πάω το αγκώνα εκεί και να γυρίσω έτσι και να αρχίσω να κάνω περίεργα πράγματα, δεν δουλεύει, γιατί και ο άλλος παλεύει. Δεν θα σου δοθεί. Ή να σου κάνει κακό. Εάν εσύ προσπαθείς τώρα με το καλό να πιάσεις ένα-δύο λεπτά σημεία και να το κάνεις τεχνική, γεια σου με χαρά σου. Ο κόσμος σε σχολές πολεμικών τεχνών καταλήγει να συνεργάζεται με τον άλλον για να βγαίνει η τεχνική. Okay. Όταν συνεργάζεσαι με κάποιον, τα πάντα λειτουργούν. Είναι όταν δεν συνεργάζεσαι με κάποιον που πραγματικά πρέπει να δώσει αγώνα για να λειτουργήσει η τεχνική. Και ειδικά όταν υπάρχει πόνος στη μέση, γιατί πολλές φορές δουλεύουμε με πόνο εδώ πέρα και δυσφορία και ψυχολογική πίεση πάρα πολύ μεγάλη, εκεί είναι που ανακαλύπτουμε ότι τα πολύπλοκα πράγματα δεν δουλεύουν με τίποτα. Μόνο τα χοντροκομμένα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας.